Να το ενημερώσω ότι χθες υπέγραψα την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και του ηλεκτροφωτισμού από την ΚΟ μέχρι την Κέφαλο του ηλεκτροφωτισμού όλου του οδικού δικτύου. Να πω στον κύριο Δήμαρχο ότι προχωράμε ήδη και την εναέρια σήμανση. Για ένα νοσοκομείο. Να το πω και για το νοσοκομείο. Το λέω Δήμαρχο. Να το πω και γι' αυτό. Δέστε, το μεγάλο πρόβλημα της πατρίδας μας είναι να φέρω το παράδειγμα της Ρόδου. Η Ρόδος έχει ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία από άποψη υποδομής στη χώρα. Να σας πω ότι ολοκληρώσαμε σε υποδομή τα μικρά κέντρα υγείας, τα πολυδύναμα στην Αστυπάλαια, στους Λειψούς, στην Λίνδο, στο Καστελόριζο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη διαδικασία στην Κάσο, στη Χάλκη, στη Σίμη και στην Κάρα. Μόνο που αγαπητέ φίλε να σας πω το εξής. Ναι, σύγχρονα κτίρια, τα τελειότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κανένα από αυτά δεν είναι στελεχωμένο με το απαραίτητο προσωπικό. Άρα, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε δεν είναι τόσο οι υποδομές, όσο είναι το στελεχειακό δυναμικό. Ο γιατρός σε οποιοδήποτε χώρο σύγχρονο μπορεί να λειτουργήσει, αρκεί να τον έχεις. Και το οξύμορο στην πατρίδα μας είναι το εξής. Ότι στην πατρίδα μας αναγκαιούν 30.000 γιατροί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε πόσοι είναι οι γιατροί στην πατρίδα μας? 70.000. Και υγεία δεν έχουν. Πόσοι τραυματίζονται ετησίως? Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Οι τραυματισμοί, θέλω να βάζω μόνο αυτή τη διάσταση. Αναγκαιούν 30.000, έχουν 70.000 και υγεία δεν έχουν. Άρα, κάπου αλλού πάσχει το σύστημα και όχι τόσο στην υποδομή. Βεβαίως, η ΚΟΣ χρειάζεται μία νέα υποδομή. Όχι εμβολωματικές λύσεις. Κάποια στιγμή και ενδεχομένως στην παρούσα προγραμματική περίοδο, γι' αυτό και παλεύουμε να έχουμε πόρους για υποδομές και όχι 20% να βάζει στα 50, νομίζω ότι θα υπάρξει και η δυνατότητα εξάλλου για το Νότιο Αιγαίο, το μόνο νησί το οποίο θα μπορούσαμε να προτείνουμε μια νέα υποδομή μετά από το μικρό νοσοκομείο της Καρπάθου, μην νομίζετε είναι 6 εκατομμύρια η δαπάνη. Το νοσοκομείο της ΚΟ απαιτεί περίπου 30 με 35. Νομίζω ότι θα είναι μία από τις επόμενες προτάσεις για ένταξη στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης που είναι το επόμενο έσφα. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.